Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις όλων των φορέων. Θα σας πω τι μπορεί να γίνει δεκτό, τι ήδη έχει ρυθμιστεί. Να σας πω όμως ότι είχαμε δύο πολύ μεγάλες απουσίες από την αίθουσα. Η πρώτη απουσία είναι αυτοί που δεν έχουν φωνή. Το 1.100.000 άνεργοι, αυτοί που δουλεύουν σε ατυπικές μορφές εργασίας, τα μπλοκάκια, οι ντελιβεράδες. Όλοι αυτοί κερδίζουν από το νομοσχέδιο. Ακριβώς γιατί, όπως είπε ο κύριος Μπαριώτας, αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι σαν τις άλλες που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που άλλαξαν τον κοινωνικό αναδυναμητικό χαρακτήρα του συστήματος σε μια κατεύθυνση κεφαλαιοποιητικού συστήματος, σε μια κατεύθυνση που παίζει μεγάλο ρόλο πια η ιδιωτική ασφάλιση. Εμείς μείναμε σε ένα σύστημα προκαθορισμένων παροχών που μάλιστα έχουν στόχευση, θα αποδείξω με αυτά που απόθηκαν σήμερα σε αυτή την αίθουσα, στο 90% των ασφαλισμένων. Το 90% των ασφαλισμένων κερδίζουν από αυτή τη μεταρρύθμιση. Είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο εκπρόσωπος της ΑΔΔ, ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες του ΝΕΓΕΣΕ, το 87% των εργαζομένων, των μισθωτών εργαζομένων, έχουν μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ και κάτω. Αυτοί με τον νόμο θα έχουν 85% αναπλήρωση, χωρίς την επικουρική. Το ίδιο ποσοστό, ξέρετε πόσο είναι στο δικό μου κλάδο, πόσοι είναι οι δικηγόροι που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ, κάτω από 10%. Η δεύτερη απουσία ήταν η απουσία του διαλόγου με την πλατωνική, τη χαμπερμασιανή έννοια. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρώπη, μόνο ότι και εκεί υπήρχαν ταξικές αντιθέσεις, υπήρχαν πολιτικές αντιθέσεις, υπήρχαν αυτοί που ήθελαν να βάλουν τον ιδιωτική ασφάλιση και αυτοί που δεν ήθελαν, έγιναν με ένα ελάχιστο διαλόγο ανάμεσα στα συνδικάτα, τους κοινωνικούς εταίρους, στην κυβέρνηση. Εδώ, όχι μόνο για ευνηδιασμό δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα που ένα νομοσχέδιο να έχει μείνει ανοιχτό σε συζήτηση τόσους μήνες. Και τι είδαμε? Οι δύο μεγάλοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι δύο μεγάλες οργανώσεις, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ, από την αρχή ζητούσαν τη συνολική απόσυρση του νομοσχεδίου και δεν ήρθαν να συζητήσουν για κανένα από τα επιμέρους ζητήματα. Οφείλω, για λόγους τιμιότητας, να εξάρω αυτούς που συμμετείχαν στο διάλογο. Κατ' εξοχήν την ΟΚΕ, η οποία διευκόλυνε μέσω του θεσμικού φόρουμ, που είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τη συζήτηση. Την ΕΣΕΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ, την ΕΣΑΜΕΑ, άλλες οργανώσεις μικρότερες σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Κατ' εξοχή περίπτωση ναυαγίου του διαλόγου είναι η περίπτωση της ματέωσης της συζήτησης που έχει ξεκινήσει με τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά από μια πρώτη συνάντηση που φαινόταν να διαμορφώνεται μια συμφωνία για το ότι είναι δικαιότερος τρόπος υπολογισμού των εισφορών στη βάση του πραγματικού εισοδήματος και όχι του εξωπραγματικού προηγούμενου συστήματος της εικονικότητας, υπήρξε μια απόσυρση από το διάλογο, η οποία κατέληξε σε μεγάλη βλάβη του κλάδου, των κλάδων. Για παράδειγμα, με επιμονή σε δημόσιες εμφανίσεις μου και στη Βουλή, ζητούσαν να μας πούν αν θα ήθελαν, για να μειωθεί πράγματι το πολύ υψηλό ποσοστό, 38% επί του εισοδήματος, που είναι αυτό που συνολικά επιβαρύνει τους ελεύθερους επιστήμονες επαγγελματίες, να μου δηλώσουν αν θα πρότειναν οι ίδιοι, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να έχει προέλευση από την κυβέρνηση αυτή η πρόταση, η επικουρική ασφάλιση και το ΕΦΑΠΑΞ να αποτελέσουν αντικείμενο ενός επαγγελματικού ταμείου. Αυτή η πρόταση την άκουσα σήμερα για πρώτη φορά εδώ, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία να ενσωματωθεί στο υφιστάμενο νομοσχέδιο, γιατί όπως ξέρετε, είναι και αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτά τα οποία μπορούμε να νομοθετήσουμε στο επίπεδο της ασφάλισης. Υπόσχομαι ότι θα κρατήσω το θέμα ανοιχτό αυτό για το μέλλον, αλλά αυτή η αδιέξοδη πολιτική μη διαλόγου κινδυνεύει να οδηγήσει σε σημαντική βλάβη των συμφερόντων, των δικηγόρων, των μηχανικών και των γιατρών. Να πω επίσης ότι μετά τις σημαντικές βελτιώσεις του νομοσχεδίου που είχαμε κατά τη συζήτηση, το ποσοστό αυτών που επωφελούνται είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ενώ πριν, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Στασινός, πριν από τις προτάσεις μας,
είχαν καλύτερες και εισφορές αυτοί οι οποίοι είχαν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, που είπαμε προηγουμένως ότι είναι το 90% των κλάδων όλων, εκτός από τους γιατρούς που είναι λίγο πιο χαμηλά. Μετά τις προσαρμογές που κάναμε την τετραετή μεταβατική περίοδο, όποιος έχει 20.000 ευρώ και κάτω εισόδημα ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των φορολογικών και των ασφαλιστικών ρυθμίσεων, κερδίζει. Όταν σας είπα ότι 10% φαίνεται να έχουν εισόδημα πάνω από 12.000, αντιλαμβάνεστε πόσοι είναι αυτοί που έχουν εισόδημα από 20.000 και κάτω, πάνω από το 95%. Για αυτούς μιλάμε. Προφανώς, βέβαια, έχει δικαίωμα ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου να θεωρεί κορμό του επαγγέλματός μας αυτούς που βγάζουν 50.000 ευρώ και πάνω. Εγώ το θεωρώ ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και έχουμε ταξικές διαφορές. Έχουμε ταξικές διαφορές, κύριε Αλεξανδρή. Εγώ είμαι ταξικός αποστάτης. Εγώ δεν υπερασπίζομαι την ομάδα μου. Δεν υπερασπίζομαι αυτούς που βγάζουν 50 και 60 χιλιάδες. Διάλογο, κύριε Υπουργέ. Δεν κάνω διάλογο. Σας παρακαλώ. Λέω απλώς, έχω πει επανειλημμένα ότι οι αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι κοινωνικά διαστρωματωμένοι. Υπάρχουν προλετάρι. Για ηρεμία, σας παρακαλώ, κύριε Αλεξανδρή. Οι άλλοι είναι βουλευτές. Έχουν την μεγαλύτερη άνεση να μιλάνε. Δεν μπορείτε. Άλλα είναι τα συμφέροντα αυτού που δουλεύει με μπλοκάκι και που είναι σκλάβος της μεγάλης επιχείρησης που έχει 50 και 100 δικηγόρους. Και άλλα είναι τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης αυτής, που στην πραγματικότητα δεν είναι δικηγόρος, είναι μεγάλο επιχειρηματίας. Ακόμα και δεν έχουν κεφαλαιοκτικό χαρακτήρα οι εταιρείες αυτές. Και σας λέω λοιπόν ανοιχτά ότι και σε αυτό το σημείο εμείς είμαστε με τους πολλούς, με τη συντηρητική πλειονότητα και όχι με τους λίγους. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της δικής μας μεταρρύθμισης. Το 90% κερδίζει, αυτοί που δεν έχουν φωνή κερδίζουν, οι αδύναμοι κερδίζουν, αυτοί που είναι έξω από την αγορά εργασίας κερδίζουν, αυτοί που βγάζουν 1.000 ευρώ και κάτω κερδίζουν, αυτοί που είναι με τον μπλοκάκι κερδίζουν. Και είσαστε ελεύθερος να διαλέξετε με ποιο θα είσαστε, αν και εκλεγήκατε με τους ψήφους όλων των δικηγόρων, κύριε Πρόεδρε. Προχωρώ μετά. Δεν είναι καμιά προσωπική νίκη. Αναλογιστικές μελέτες έχω πει επανειλημμένα ότι υπάρχουν και θα κατεθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα φέρω και το δελτίο τύπου του κύριου Κουτρουμάνη, κυρία Χριστοφιλοπούλου, από το οποίο προκύπτει ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε κάνει και αυτός την προηγούμενη φορά. Προχωρώ λοιπόν σε ορισμένα ζητήματα. Είπατε, δεν σας ακούσαμε, κύριε Υπουργέ. Προχωρώ. Τι είπατε τώρα, μόλις κάτι είπατε, δεν ξέρω αν θέλετε να το ξαναπείτε. Είπα ότι θα καταθέσω δελτίο τύπου του κυρίου Κουτρουμάνη όταν ήταν υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης, από όπου προκύπτει ότι είχε γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχε κατεθεί οι αναλογιστικές προβολές μετά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Λοιπόν, είπαμε θα κατεθούν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των Επιτροπών, ούτε καν στην Ολομέλεια. Προχωρώ μετά. Φιλοπούλου, σας παρακαλώ. Υπάρχει μια δέσμευση του Υπουργού ότι στην επόμενη συνεδρίαση ή εν πάση περιπτώσει συνεδρίαση της Επιτροπής θα υπάρχουν αναλογικές μελέτες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου δημόσια, όπως ανέκαθεν και τεθεί. Σας απάντησε. Λοιπόν, υπάρχει μια αγκίστρωση πολλών από τις τοποθετήσεις στο παρελθόν. Πέρα από την προσπάθεια να ευνοήσουμε τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων σε αυτή τη χώρα, είτε είναι εργαζόμενοι μισθωτοί, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχει και ένα άλλο. Αυτό είναι το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει το χαρακτηριστικό της ισονομίας. Πρέπει να έχουμε ίσους κανόνες, ίδιους για όλους. Από εκεί λοιπόν ο ενιαίος φορέας και οι λειτουργικοί κανόνες για όλους. Σέβομαι απολύτως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού. Θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα ώστε οι πράγματι πολύ χαμηλοί μισθοί σε αυτούς τους κλάδους να βελτιωθούν. Στη σύνταξη όμως πρέπει να υπάρχει ένας απλός κανόνας. Πέρα από το να εξασφαλίζουμε μέσω της Εθνικής Σύνταξης το ελάχιστο, από εκεί και μετά ο σκοπός της σύνταξης είναι να αποκαταστήσει το εισόδημα εκεί που ήταν, στη διάρκεια του εργασιακού βίου. Το σύστημα λοιπόν που ενσωματώνει η μεταρρύθμισή μας, που υπολογίζουμε στο σύνολο του εργασιακού βίου για όλους το εισόδημα και με βάση ίδια ποσοστά αναπλήρωσης και ίδιους κανόνες για όλους, είναι ένα δίκαιο σύστημα. Ακριβώς για να πάψουν να είναι οι μισθωτοί τα βασικά υποζύγια που υποβαστάζουν όλα τα βάρη του συστήματος.
Υπάρχουν παραξηγήσεις, υπάρχουν παρεξηγήσεις ή πράγματα που δεν έχουν γίνει αντιληπτά στον νόμο. Για παράδειγμα, για τους μονοσυνταξιούχους έχουμε πρόβλεψη στο άρθρο 94, παράγραφος 5, που προβλέπει προσάυξηση των συντάξεών τους ακριβώς επειδή έχουν δώσει πρόσθετες φορές. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς επειδή το αίτημα και το δικό σας και των δικηγόρων να πάρουμε μια μέρημνα για. Ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που συνεχίζουν μετά από μια ηλικία και πέρα, ήταν εύλογο. Έχουμε αποτυπώσει στον νόμο ότι αυτοί που έχουν συμπληρώσει χρόνια σύνταξης, αλλά εξακολουθούν να δουλεύουν, μπορούν να πληρώνουν τις μισές εισφορές. Αντίστοιχες τέτοιες, επειδή έχω πάρει το δεκάλεπτο που είπα, δεν θα συνεχίσω. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες τέτοιες προβλέψεις που ενώ διατυπώθηκαν ως αιτήματα, είναι ήδη εντός του νομοσχεδίου, πράγμα που θα αναπτύξω διεξοδικά στο τέλος, σε επόμενες μάλλον συνεδριάσεις, στην κατάρθρωση συζήτηση. Θέλω να κλείσω με το εξής. Απέναντι στους χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι σημάζεψαν το σύστημα με τους νόμους του 10 και την επόμενη διαχείριση, έθεσα χθες, όπως θα θυμόσαστε, ένα ερώτημα σε αυτούς. Και τους είπα, ποιος είπε, ποιος διαπίστωσε, διαβάζοντας προφανώς σωστά τα νούμερα τα οποία υπάρχουν, ότι το έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος τόσο πολύ χειροτέρευσε την τετραετία της διακυβέρνησής σας, που ουσιαστικά να πενταπλασιάσει τις δυσμενείς επιδράσεις επί του συνόλου του δημόσιου χρέους, σε σχέση με την ήδη πολύ άσχημη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Με λίγα λόγια, ποιοι δημιούργησαν εκρηκτικά ελλείμματα στο ασφαλιστικό σύστημα? Σας το είχα θέσει σαν ερώτημα να εωρείτε μέχρι την ολομέλεια. Αλλά ήρθε ο κύριος Γιαννίτσης, στον οποίο ανήκει αυτή η εκτίμηση, και σας είπε ότι 405% ήταν η συμμετοχή των ελλειμμάτων που εσείς δημιουργήσατε στο ασφαλιστικό σύστημα που τάχα σημαδιζέψατε το διάστημα 2010-2014. Και αναφέρομαι στον κύριο Γιαννίτση όχι γιατί συμφωνούμε με τη μεταρρύθμισή του. Τα χαρακτηριστικά της τότε προτινόμενης μεταρρύθμισης δεν έχουν ακριβώς το χαρακτήρα της κοινωνικής δικαιοσύνης που είχε η δική μας πρόταση. Αναφέρομαι όμως αυτόν ως ένα σεβαστό συνάδελφο που νούμερα, στα νούμερα αναφέρεται. Και ξέρετε, όλοι έχουμε δικαίωμα στην άποψή μας, δεν έχουμε όμως δικαίωμα στα δικά μας στοιχεία και στα δικά μας νούμερα. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Η μεταρρύθμιση την οποία κάνουμε είναι πρωτοφανής για την έκτασή της στην Ελλάδα. Από το 1932 ο Ελεύθερος Βενιζέλος ήθελε να υπάρχει ένα σύστημα, ένας ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, και δεν έχει και ανάλογο με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη. Ακριβώς γιατί χαρακτηρίζεται από τον κοινωνικό χαρακτήρα, από τη φροντίδα για τους αδύναμους και τελικά για τη μέρημνα, τη θετική, για τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ.